Γιατί, βρε άνθρωπε, τιτλοφόρησες το θέμα σου «Μήπως τρώμε τα συναισθήματά μας». Έλα εδώ τώρα, έλα να μας τα εξηγήσεις όλα. Καλώς τον. Χαίρετε. Δυστυχώς δεν τρώμε μόνο τα συναισθήματά μας αυτές τις μέρες. Τρώμε γενικότερα. Πέφτει πολύ φαγητό, Αλλά... ε. Πολύ φαγητό. Αλλά θα πούμε, τέλος πάντων, θα τα δικαιολογήσουμε. Σημασία έχει ότι κατακλυζόμαστε με πάρα πολλά αρνητικά συναισθήματα. Με φόβο, με οργή, με θυμό, με μελαγχολία. Και όλα αυτά επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά. Τους περισσότερους από εμάς μας κάνουν να τρώμε για τους λόγους αυτούς. Κάποιους από εμάς μας κάνουν να μας κόβεται η όρεξη, αλλά συνήθως η πλειοψηφία τρώει και κάτι παραπάνω. Αυτό λοιπόν ονομάζεται συναισθηματική υπερφαγία. Τι γίνεται λοιπόν? Προσπαθούμε να καταλαγιάσουμε αυτά τα συναισθήματά μας με το φαγητό. Στη συνέχεια όμως βλέπουμε ότι μετά αυτή την πρόσχερη ευχαρίστηση που νιώθουμε από την κατανάλωση ενός τροφίμου, μας προστίθεται ακόμα ένα αρνητικό συνέστημα, αυτό της ενοχής. Έτσι δημιουργείται λοιπόν ένας φαύλος κύκλος. Βέβαια. Και για να καταπολεμήσουμε την ενοχή, το ξαναρίχνουμε στο φαγητό. Έτσι ακριβώς. Έλα, τι εσύ αποτέλεσμα Παναγιώτη, δεν τώρα έχουμε, δεν έχει δυστυχώς. λογική αυτό όμως. Δεν έχει λογική, φυσικά και δεν έχει λογική, αλλά ο Καλά, άνθρωπος... να σου πω πάντως τι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι επειδή είναι πολλές οι περιπτώσεις των ανθρώπων που είναι αναγκασμένοι να συνυπάρξουν. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ακούσει πάρα πολλούς μοναχικούς να το ρίχνουν στο φαγητό. Και λέει τώρα η κυρία, αντί να έχω τον φίλο μου, θα έχω τώρα τον σύζυγο να τον τρώω στη μάπα, το αντίστροφο λέει ο σύζυγος, εγώ θέλω τώρα τη φιλενάδα μου ή να έχω κάτι καινούριο στη ζωή μου και ξανά μανά το ίδιο φαγητό εννοώντας το ερωτικό φαγητό και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι είναι περισσότερο αυτή η κατάσταση που δυσκολεύει τους ανθρώπους. Μια συνύπαρξη με ανθρώπους που δεν αγαπούν στην πραγματικότητα. Σίγουρα, και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, βέβαια, εννοείται. Το πάνω όμως σήμαινε να Την αναγνωρίσουμε άλλη πότε Τετάρτη θα πεινάμε. τα πούμε αυτά με την Τένια. Πάμε να δούμε πώς Πολύ ωραία. αξιολογούμε την πείνα. Πότε πεινάμε λοιπόν πραγματικά? Αυτή την ερώτηση πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας. Και πώς διαχωρίζουμε τη συναισθηματική από την πραγματική πείνα? Όταν λοιπόν πεινούμε πραγματικά, η πείνα αυτή αυξάνεται σταδιακά, κλιμακούμενα, σταματά όταν κάποιος χορταίνει και είναι γενική, όχι δηλαδή πείνα για ένα συγκεκριμένο τρόφιμο. Από την άλλη, όταν πεινάμε συναισθηματικά, η πείνα αυτή εμφανίζεται ξαφνικά. Δεν σχετίζεται με το αν κάποιος είναι χορτάτος και φυσικά αφορά σε συγκεκριμένα τρόφιμα, δηλαδή έχουμε όρεξη να φάμε ένα γλυκό, μια σοκολάτα ή υδατάνθρακες κυρίως, έτσι. Ναι. Αυτό είναι μόνιμο σε μένα Βέβαια. για τη σοκολάτα εννοώ. Παραμένω όμως αυτά που έλεγα είναι αλήθεια. Ξαναζυγίστηκα σήμερα. Μια χαρά κάτω από αυτά που ξεκινήσαμε με την καραντίνα. Πώς το Υπέροχα. αντιμετωπίζουμε λοιπόν αυτό? Το πρώτο βήμα είναι να συνειδητοποιήσουμε αυτή την προβληματική συμπεριφορά. Η αρχή λοιπόν είναι το ίμιση του παντός. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάτι συμβαίνει, κάτι λάθος συμβαίνει. Φυσικά, βοηθός μας είναι να κρατήσουμε ημερολόγιο συναισθημάτων. Αυτό που σας είχα πει την προηγούμενη φορά σχετικά με το ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων, τώρα εδώ κρατούμε και τα συναισθήματά μας. Δηλαδή, τι αισθανόμαστε πριν την κατανάλωση ενός τροφίμου ή τι αισθανόμαστε και αμέσως μετά την κατανάλωση ενός τροφίμου, θα μας βοηθήσει να διαχειριστούμε καλύτερα την αντίδρασή μας. Ζητούμε υποστήριξη. Υποστήριξη και υλική και συναισθηματική από τους φίλους μας, από το οικογενειακό μας περιβάλλον, αλλά υποστήριξη και επαγγελματική από τον ψυχολόγο και τον διαιτολόγο που θα αποτελέσουν τη θεραπευτική ομάδα που θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Μάλιστα. Φυσικά μας βοηθάει πάρα πολύ το να μην ξεφεύγουμε από τη ρουτίνα, δηλαδή ρουτίνα σε σχέση με τα γεύματα, να κρατήσουμε ένα πρόγραμμα, ρουτίνα σε σχέση με τον ύπνο. Έτσι, ο ύπνος βοηθάει πάρα πολύ στη ρύθμιση του σωματικού μας βάρους και ρουτίνα σε σχέση και με τη φυσική δραστηριότητα. Και το τελευταίο το οποίο σας λέω είναι να υποκύψουμε όποτε χρειάζεται σε διατροφικούς πειρασμούς. Δηλαδή, να μην καταργήσουμε τελείως τα απαγορευμένα εντός εισαγωγικών τρόφιμα, αλλά να δώσουμε ένα στόχο συγκεκριμένο για την ποσότητα και τη συχνότητα που θα πρέπει να τα καταναλώσουμε. Και έρχεται η ευλογημένη μέρα του Πάσχα. Έτσι. Κυριολεκτικά, που όμως είναι συνδεδεμένη με την υπερφαγία, έτσι, είτε το ψήσεις το αρνάκι στο φούρνο, είτε στη σούβλα, θα το φας. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό θα πρέπει να την απενεχοποιήσουμε λίγο αυτή την ημέρα. Όπως λέω στον τίτλο, γιατί δεν χρειάζεται να προσέξει τη διατροφή σου την ημέρα. Να αλλάξουμε την κάρτα, παρακαλώ, ναι. Έτσι. Θα δούμε όλους αυτούς τους λόγους. Πρώτα απ' όλα, δικαιούμαστε που και που μια cheat day, όπως την ονομάζουν αυτοί που έτσι κάνουν μια παρέκκληση
μία φορά την εβδομάδα ή αραιά και πού, γιατί μας ξεκουράζει τόσο συναισθηματικά, τόσο ψυχολογικά, όσο και ξεκουράζει και σωματικά τον οργανισμό από μια προσπάθεια που κάνει για να χάσει βάρος. Σε γενικές γραμμές, αυτό που ισχύει είναι ότι με μια μέρα δεν χαλάει η δίαιτα. Δηλαδή, αυτό που λέω και εγώ στους ασθενείς μου, όταν με ρωτούν τι χάλασε τη δίαιτα, τι πρέπει να κάνω την επόμενη μέρα για να το φτιάξω, τους λέω: δεν πειράζει, αφήστε το πίσω και συνεχίστε κανονικά την επόμενη μέρα. Δεν έγινε και τίποτα. Έτσι. Και φυσικά, μια ελεύθερη μέρα βοηθάει πάρα πολύ σε περίπτωση που φτάσουμε στο πλατό. Το πλατό τι είναι? Όταν προσπαθούμε να χάσουμε βάρος, χάνουμε κιλά και στη συνέχεια, ενώ τα κάνουμε όλα ακριβώς, δεν χάνουμε ούτε γραμμάριο. Αυτό συμβαίνει, είναι φυσιολογικό. Αν λοιπόν ξεκουράσουμε τον οργανισμό μας για 1-2 μέρες, αυτό θα μας βοηθήσει πιο πολύ στην προσπάθειά μας, έτσι ώστε να χάσουμε παραπάνω βάρος. Φυσικά, το τελευταίο, ότι δεν ζυγιζόμαστε την επόμενη μέρα, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί το παραπάνω φαγητό, το αν θα είναι λίγο πιο αλατισμένο, το αλκοόλ που θα καταναλώσουμε, εννοείται ότι πλασματικά την επόμενη μέρα θα μας δείξει παραπάνω ζυγαριά. Έτσι. Οπότε δεν χρειάζεται λοιπόν να ζυγιστούμε για να μην απογοητευτούμε. Έλα πολύ γρήγορα να πάμε και στην τελευταία κάρτα. Και μια ελεύθερη μέρα λοιπόν δεν μεταβάλλει δραματικά τα λιπίδια. Δηλαδή για κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα με το χοληστερόλη του και να φάει και μια μέρα και λίγο πετσούλα από το αρνάκι δεν έγινε και τίποτα. Okay. Ούτε για κάποιον ο οποίος έχει αυξημένο ορικό οξύ, αν φάει λίγο κοκορέτσι έγινε και τίποτα. Με μια μέρα δεν μεταβάλλονται αυτά. Ενώ η μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερα σε περιστατικά που έχουμε γαστρικές ενοχλήσεις, ενώ για την παλινδρόμηση, καούρες, ξυνήλες, εκεί πέρα θα πρέπει να προσέξουμε λίγο ιδιαίτερα. Γεια και χαρά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση.